Λοιπόν, για τα πανκέξο μελέτα θα χρειαστείτε για την μπεσαμέλ τυριών 40 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, 40 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια γραβιέρα και 400 γραμμάρια γάλα. Για τα pancakes, 4 αυγά, 50 ml γάλα, 4 φέτες bacon, αλάτι και πιπέρι. Θα προσέξετε λίγο το αλάτι σας, λόγω της μπεσαμέλ, επειδή είναι τυριών και επειδή η γραβιέρα είναι πάρα πολύ αλμυρή. Α, σωστό, θα είναι αλμυρό. Επειδή είναι και για παιδάκια αυτή η συνταγή. Βέβαια. Και για οποιονδήποτε άλλο θέλει να τα φάει. Και αυτό είναι και ενοχλεί. Τέλειο, παιδιά, για οποιαδήποτε ώρα. Η κατάλληλη ώρα, βασικά, αν με ρωτάτε και αν έχετε τα υλικά σπίτι σας, είναι τώρα. Τώρα βάλτε να το τώρα. Κάνετε. Είναι τέλειο μπραντς αυτό. Θα δείξουμε ότι έχουμε μια μπεσαμέλα, μην πηγαίνετε να την παίρνετε έτοιμη, τα περίπτερα. Ναι, τώρα, τι έτοιμη. Θα βάλουμε το βούτυρό μας να λιώσει. Ναι. Με το που λιώσει το βούτυρο, έχουμε καινούργιες εστίες. Είδες τι ωραία που δουλεύουν τώρα. Πες, βρε, πες. Τώρα που πήραμε εστίες μήλα, είμαι χαρούμενος. Με το που λιώσει, θα βάλουμε το αλεύρι μας. Είναι το γνωστό ρου στη μαγειρική. Δεν ξέρω αν μαγειρεύεις. Πώς είναι το. Ρου λέγεται. Ρου. Μαγειρεύω, δεν ξέρω πώς λέγονται, αλλά τα κάνω. Α, και γίνεται αυτό το πράγμα εδώ. Σαν ζυμαράκι. Ναι. Με το που γίνεται το ζυμαράκι μας, αρχίζουμε και ρίχνουμε το γάλα. Εμένα ξέρεις, αν έχω πάθει κάτι στην μπεσαμέλα, ας πούμε, τι πιστεύεις ότι είναι, τι μπορεί να έχω πάθει. Την έχεις κάψει. Όχι, μου έχεις βολιάσει. Ναι, γιατί. Γιατί την πήγες χαμηλά. Την πήγα χαμηλά, δεν ξέρω. Ναι, μάλλον. Δεν ξέρω τι έφταιγε. Μετά είχε μπιλάκια, δεν λιώνανε. Τι λάθος έκανε, δεν πήγε με τη συνταγή. Κοίτα. Κοίτα, δεν βλέπω, τι θα μου πει. Κοίτα πόση ώρα θέλει. Πρέπει να το χαμηλώσει εδώ. Καλά, εγώ κάνω πολύ πιο πολύ. Μπεσαμέλ κάνω, ξέρω εγώ, για το παστίτσιο. Ναι. Οπότε βάζω πρώτα ένα λίτρο γάλα. Πρώτα θα βάζεις το αλεύρι, πρώτα θα βάζεις το βούτυρο, μετά το αλεύρι. Α, εγώ βάζω το γάλα να ζεσταθεί πρώτα. Κάνεις ανάποδα. Γι' αυτό, πιστεύεις. Οπότε... Καλά, κάπου το διάβασα κι αυτό, αλλά δεν θυμάμαι. Πού το διάβασα, τώρα θα έχεις συνταγή μου και θα τα φτιάξεις μια χαρά. Οπότε δυναμώνουμε τη φωτιά ξανά. Προσέχω και το βλέπεις μετά με το μάτι. Όχι, είναι στάνταρ συνταγή που δίνω. 40 γραμμάρια, 40 αλεύρι και 400. Παιδιά, ό,τι πει ο Χάρης, μην κάνετε το κεφαλιό σας όπως εγώ. Ναι, μην κάνετε το κεφαλιό σας. Οπότε τώρα αυτή δεν έχει βόλους. Οπότε τι κάνεις, συμπληρώνεις το τυρί. Παναγίτσα μου. Γι' αυτό είπα ότι προσέχουμε τα αλάτια. Οχ, Παναγία μου. Και η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Να πούμε τώρα, αφού την δουλεύεις εδώ και τη δείχνουμε την εστία μας, έτσι, να ευχαριστήσουμε και τη Μίλε για την επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής, με 4 ζώνες μαγειρέματος Power Flex για μέγιστη απόδοση ισχύος. Όχι, δηλαδή σου φέρω ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι, νιώθω τέλεια σήμερα. Θα φτιάξουμε μαζί, θα φτιάξει, θα φτιάξω εγώ. Ό,τι θες, εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Θέλω να τα φτιάξουμε μαζί. Ωραία. Ωραία, άρα τι κάνουμε εδώ. Τι κάνουμε. Πώς φτιάχνεις τα pancakes σπίτι. Ναι, τώρα δεν φέρω γαντιά, κάτσε να πάρω πιρούνι. Εντάξει. Μου κάνει το πιρούνι. Μου κάνει το πιρούνι. Θα πάρω και τέτοιο. Καλά είμαι. Ναι. Άρα τι κάνουμε. Κάνουμε τα λεγόμενα πυργάκια. Πυργάκια, Ναι, θα σου δώσω να βάλεις την μπεσαμέλα, θα βάλεις το φούρνο εσύ. Όχι, παιδιά, τώρα κατάλαβα τι θα κάνει. Όχι. Πώς φαίνεται. Όχι, Παναγία μου. Μυρίζει τη συγκλονιστικά, παιδιά. Άρα η μπεσαμέλα μας είναι έτοιμη. Και θα σε αφήσω να σερβίρεις, σαν οικοδέσποινα. Τι θα κάνω, θα το ρίξω από πάνω. Θα πρέπει να το ρίξεις από πάνω, ναι. Όπου, παιδιά, έχει μπει και το τυρί στην μπεσαμέλ τώρα και έχετε δει τι έχει παιχτεί, Ξαναλέω, προσοχή το αλάτι. Πολύ προσοχή. Ναι, αν αυτό τώρα... Καλύτερα να βάλεις μετά. Για βρωμιά πρωινή είναι αρκετό αυτό που έχεις βάλει. Να μην βάλω άλλο. Όχι, έχω όχι. Στην μπεσαμέλ. Όχι. Μία δυναμία. Οπότε ψήνουμε για 10 λεπτά στους 180 και βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχεις και... Όχι, Θεέ μου, δείτε τι έκανε. Δεν μπορώ. Πώς να το διαχειριστώ ψύχρεμα τώρα αυτό, πιστεύεις. Θα κόψω, θα φάω. 180 για 10 λεπτά, αέρα αντίσταση πάνω. Συγγνώμη, από εδώ πώς θα το βάλω. Για να γραντινάρει. Α, ποιο? Όλο αυτό, πώς θα το βάλω εκεί. Για να δούμε. Α, εύκολα. Ωρε, φίλε. Και ούτε πλένετε τα ψάκι. Παιδιά, δεν είμαι καλά. Αυτό τώρα πρέπει να το κόψουμε όμως, εσύ. Κοίτα. Ή να το κόψουμε, αυτό είναι μια μερίδα. Είναι μια για μερίδα. Μένα, σίγουρα. Τι εννοεί? Ότι αυτό δεν το μοιραστούμε, πιστεύει. Όχι. Είσαι καλά, καλέ. Πω. Καλά, τέλειο.